την αγάπη, αδέρφια μου, πρέπει να την κάνουμε έπρακτη. Μόνοι μας όχι. Θα παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αυτό θα το δούμε στο τέλος εκεί από τον αδερφό Άγγελο που θα μας πει μία προσευχή με ποιο τρόπο τουλάχιστον να προσευχόμαστε. Γιατί λέμε πολλές προσευχές, αλλά στο τέλος μέχρι το ταβάνι δεν πάνω. Κατανοούμε μέσα μας τίποτα. Μέχρι το ταβάνι, παραπάνω δεν πάρουν οι προσευχές μας. Την πρώτη είμαι εγώ. Βεβαίω. Εσύ να με πας ψηλά. Εγώ να με δεν φεύγει. Από εδώ δεν πηγαίνει πουθενά. Λοιπόν, παρακαλώ. Θα ζωοποιάσουμε στη Κύριε Μαρτυρού στο Διηνεκέ στην ένδοξό σου αγάπη για μας. Το θείο σου σώμα τεμαχίζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα για μένα και για όλους μας. Το τίμιο αίμα σου χύνεται για μένα και για όλους μας. Και το τελευταίο κομμάτι θα το πάρουμε για να πάμε και στο μέλλον. Αξίων έμε να αγαπώ επίσης και τους εχθρούς μου και όχι μονάχα εκείνους που με αγαπούν. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε φτιάξει ένα σκηνικό μέσα στη γη αυτή που κινούμεθα, στην κοινωνία και λέμε, αν δεν πάω εκεί, δεν τους αγαπάω, δεν τους πάω, δεν τους θέλω. Είναι άρρωστος, είναι άσχημος, είναι έτσι, είναι αυτό. Βγάζουμε πολλά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Λοιπόν, και θέλουμε και στο τέλος να πούμε ότι είμαστε σωστοί. Λοιπόν, ο Κύριος λέει, αν αγαπάς αυτούς που σε αγαπάνε, μισθό ούπ έχεις. Μισθό έχεις εκεί που είναι η δυσκολία. Αυτοί που σε μισούνε, αυτοί που σε κατατρέχουν, αυτοί που σε πιέζουνε, αυτοί που σου κλείνουνε δρόμους, αυτοί που τέλος πάντων σε ταλαιπωρούνε, αν αυτούς στην προσευχή σου πεις Κύριε, όπως είπε ο Κύριος στο Σταυρό πάνω, Πάτερ άφεσ' αυτή, ουγαρίδας αυτή ποιούση. Εμείς ξεχνάμε από τον Κύριο να ξεφυλίσουμε την Καινή Διαθήκη, να δούμε ακριβώς τι λέει αυτό, διότι ο Κύριος είναι ακριβώς το πρότυπο του κάθε χριστιανού. Δηλαδή, αν θα βάλουμε το μέτρο του Χριστού και να μετρηθούμε με τον Κύριο, ούτε καν μπορούμε να μετρηθούμε. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε συνέστηση και να πούμε «Είμα τον Κύριε, δεν μπορούμε σε σένα» και να ταπεινωθούμε και να τον παρακαλάμε να μας ενισχύει. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Αυτό. Όπως το παιδί νομίζει ότι μπορεί τα πολλά, ναι, όπως το παιδί νομίζει ότι μπορεί τα πολλά να κάνει, αλλά η μάνα του βρίσκεται από πάνω του και πάντοτε το να με αγκαλιάζει και το προστατεύει. Έτσι και εμείς όταν δώσουμε τα πάντα στον πατέρα μας πάνω, στον Κύριο μας πάνω, ξέρει να μας δίνει τη δύναμη και να μας προστατεύει, διότι είμαστε μωρά απέναντί του. Και το τελευταίο κομμάτι, η Σάνδρα τέλειων της μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος είναι ένας άνδρας τέλειο. Ένα τέλειο μέτρο, μία τέλεια ηλικία και ένα τέλειο πλήρωμα. Και αυτός είναι ο Χριστός. Για να το δούμε στο 60, για να το δούμε στο νούμερο 2. Είχα κι άλλα, αλλά να με επιλύσαμε, διότι δύο να πέρασε. Όπως ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή του σώματος, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα απαραίτητο για τη ζωή της ψυχής. Όλο κατ' όλο. Ο αέρας και το πνεύμα μοιάζουν μεταξύ τους. Το πνεύμα ακριβώς αυτό σημαίνει, πνοή. Το πνεύμα που θέλει πνοή και τη φωνή να αυτού ακούεις. Αλλού και είδας πόθεν έρχεται και που υπάρχει, ούτως έστι πάσο και γεννημένος εκ του πνεύματος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι το πνεύμα, το να με Άγιο, είναι, όπως μας είπε ο πατέρας να με δω, το σώμα μας, η ηλικία μας, η σάρκα μας, φθορά υπάρχει, υπάρχει. Βλέπουμε το πνεύμα, το Άγιο, είναι, όχι, ήτανε, είναι και θα είναι. Είναι το τέλειο πρότυπο. Αυτό το πνεύμα είναι η Θεότης όλη. Είναι ο πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα μέσα εκεί. Δεν φαίνεται, αλλά όταν ζούμε τη μυστηριακή ζωή, τότε το καταλαβαίνει ο καθένας μας ξεχωριστά. Το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται. Όταν έχουμε λεφτά στη τσέπη μας και πήραμε κάποιο ποσό από κάπου και λέμε «Αχ, έχουμε μια χαρά, γιατί θα λύσουμε ορισμένα προβλήματα».
Όταν όμως έχουμε προβλήματα πνευματικά και έχει δοθεί χάρη από άλλοθεν, έχουμε πάρει την απάντηση ανώτερα από το χρήμα που βάζουμε στην τσέπη μας. Είμαστε τόσο πατημένοι γερά κάτω που δεν δυσκολευόμαστε να του πούμε «Ζεις Κύριε». Και αυτομάτως και τα προβλήματά μας παίρνουν μία σειρά και ένα τέλος και έτσι δεν τραυματιζόμαστε. Και το νούμερο 67. Για να κλείσουμε, γιατί... Μην υποχωρείς τις απαιτήσεις της αρκός. Μην την καλοπιάνεις. Μην είσαι ανεκτικός μαζί της. Αλίμονο αν υπερισχύσει η σάρκα στο πνεύμα. Το βλέπεις από την πείρα σου. Όταν θέλεις να καταπιαστείς με κάποιο πνευματικό έργο, η σάρκα επαναστατεί. Επιδιώκει να δέσει χειροπόδαρα την καλή σου θέληση. Η σάρκα αντιστρατεύεται σε όλες τις επιδιώξεις του πνεύματος. Δεν θέλει να το βλέπει ισχυρό και ακμαίο. Και αν δεν προσέξεις, το πνεύμα θα υποδουλωθεί στη σάρκα. Τι λέει ο πατέρας? Ας πούμε, ανοίγουμε το βιβλίο και ο καθένας μας έκαστος λέει «Σήμερα θα προσευχηθώ». Το λέει από το πρωί. Θα πάω στο σπίτι το απόγευμα, το βράδυ και θα προσευχηθώ γιατί το έχω ανάγκη αυτά που μου συμβαίνουν. Περνάνε οι ώρες, οι στιγμές, πάμε σπίτι για να προσευχηθούμε. Μόλις πιάνουμε για να προσευχηθούμε, δείτε το ακριβώς πώς γίνεται. Αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος της προς Γαλάτας επιστολής ας διαβάσω τον Μιχάλη λίγο, γιατί σήμερα δεν έχω όρεξη. Αυτό που κάνουμε το χασμουριτό δεν είναι δικό μας. Μας το βάζει ο πονηρός. Αν επιμείνουμε εκείνη την ώρα που λέει ο πατέρας εδώ τη σάρκα και δεν της χαλάμε χατήρι, θα χάσουμε τα πάντα. Αν ας πούμε υποτάξουμε τη σάρκα και περάσουμε και διαβάσουμε 20 γραμμές αντί για 2-3, τότε κάτι ανοίγεται μέσα μας και φεύγει αυτό έξω, δεν έχει θέση και θέλουμε και θέλουμε, αν είναι δυνατό, να το διαβάσουμε όλο. Γιατί υπάρχει λοιμός από Λόγο Θεού μέσα μας και το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, αυτού του κατεργάρι που λέγεται πονηρός, αρχαίκακος, αδέρφια μου, να μην του κάνουμε το χατήρι. Λοιπόν, γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ ο πατέρας μας, Άγγελε, πώς τον λένε απ' έξω στο βιβλίο? Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μας λέει πολλούς τρόπους, με πολλούς τρόπους, πώς να προσευχόμαστε. Και οι καλύτερες προσευχές, η καλύτερη προσευχή μάλλον προς το Θεό, για μένα δεν είναι αυτή. Θα ανοίξουμε το βιβλίο και θα πούμε τι λέει το βιβλίο. Τι λέει η καρδιά μας, τι θέλει η καρδιά μας. Όπως το παιδάκι ζητάει από τη μάνα αυτό που θέλει, αυτό που να με επιθυμεί. Έτσι και εμείς επιθυμούμε από τον πατέρα, ο καθένας μας, ξεχωριστά πράγματα. Για να μας δώσει ένα παράδειγμα, ο Άγιος Πατέρας Εφραίμ του Σύρου. Ο Σύρος. Ναι. Δυνατά μόνο για να ακουστεί. Φιλάνθρωπε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, σε ικετεύω έχοντας εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία σου. Μη με τοποθετήσεις στα αριστερά σου μαζί με τα ερήφια που σε παρόργησαν. Ούτε να μου πεις, αλήθεια σου λέω, δεν σε ξέρω. Αλλά δώσ' μου σύμφωνα με την καλοσύνη σου αδιάκοπτο κλάμα και κατάνοιξη και ταπείνωση στην καρδιά μου. Και εξάγνησέ την με το φόβο σου, με την μετάληψη των ζωοποιών σου αχράντων μυστηρίων. Για να γίνει ναός της χάρης σου. Διότι αν και είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός και ανάξιος, όμως χτυπώ αδιάκοπα στην πόρτα σου, και αν και είμαι ράθυμος και οπνηρός και καταχρονώ τη σωτηριά μου, όμως βαδίζω στο δρόμο σου. Σώσε με, χάρη στο έλεό σου, διότι είσαι αγαθός για όλους, Κύριε, και η εσπλαχνία σου απλώνεται επάνω σε όλα τα έργα σου. Και δική σου είναι η δόξα στους αιώνες, αμήν. Ευχαριστούμε, Άγγελε, και ευχαριστούμε και τον πατέρα που μας είπε την προσευχή αυτή, τουλάχιστον αυτό που επιθυμούμε να πούμε στον Κύριό μας την προσευχή, να το λέμε, αδέρφια, να το λέμε, να μην το κρύβουμε, να μην διαβάζουμε ανάγνωση. Ο Κύριος θέλει την ψυχή μας να του πούμε τα προβλήματά μας. Αμήν. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Τελευταία. Ναι, ορίστε. Γιατί είμαστε τόσο αρκετοί σήμερα?
Παππού, θέλεις να το απαντήσεις εσύ. Τι να πω, για πες το πάλι. Γιατί είμαστε τόσο δειλοί σήμερα και ντρεπόμαστε να μιλάμε για το ψυχικό μας. Κύριε και δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαργίας, τίμιδος. Πνεύμα δεσποφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Χάρισε το σον τούτο σου, ναι κύριε Βασιλεύ, την αοράντα ημών πέσματα ή να μην καταφύγει τον αδελφό μου. Γιατί είναι του εφέντου σύγουρου. Μιχάλη Μπαρμπαμίτσο που διέξει ο Μιχάλη, μαγόρα και Μιχάλη, που μερικοί άνθρωποι προσπαθούν να πούν το λόγο του κύριου, κάνουν προσπάθεια, αλλά... Κατερίνα, να φέρεις μέσα τη... Υπάρχει... Τη Βασιλόπιτα. Ναι, αυτή η δουλειά. Γιατί. Γιατί. Ενώ, το κατάλαβα αυτό που είπε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δώσει εγώ, αλλά... για να απάντησε εκεί. Ναι. Λοιπόν, δώσε εδώ, θα περάσει λίγο. Ναι. Μην υποχωρείς τις απαιτήσεις της σαρκός. Η σάρκα! Μην καλοπιάνεις. Μην είσαι ανεκτικός μαζί της. Αλίμονο αν υπερισχύσει η σάρκα στο πνεύμα. Το βλέπεις από την πείρα σου. Όταν θέλεις να καταπιαστείς με κάποιο πνευματικό έργο, η σάρκα επαναστατεί. Επιδιώκει να δέσει τροπόδρα την καλή σου θέληση. Η σάρκα αντιστρατεύεται σε όλες τις επιδιώκεις του πνεύματος. Δεν θέλει να το βλέπεις ισχυρό και ακραίο. Και αν δεν προσέξεις το πνεύμα θα υποδουλωθείς τη σάρκα. Η σάρκα. Και για την κοσμική δειλία που ντρέπεται όλος π.χ. να κάνει το σταυρό του, να μην τον δουν στην εκκλησία για το ένα και το άλλο. Πάλι σάρκα. Αυτό δεν είναι σάρκα πιστεύω. Αυτό... Είναι αυτό... άλλη δειλία αυτή. Είναι αυτό κοσμική. Νομίζω είναι η προσωπία. Η προσωπία. Θέλουμε να αρέσουμε και στον Θεό και στον κόσμο. Και στο τέλος δεν αρέσουμε πουθενά. Γιατί αυτή τους είναι πνευματική ας πούμε αγωνία. Την προσευχή Πατέρ ημών και εν Ιορδάνη. Πάτε ημών ο Ιησούς Χριστός ο Θεός μας, ελθέτει ο Βασιλείος του Γενικού του Θερμάτου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των Αγίου Συνόδου του Μεσημέρων και άπτυξε με τα οπλήματα ημών όσων και εμεί θα πείρουν στο ρίχνημα και εμεί εν έγκυς ημάς τη πείρα ημών. Αλλά ρίχνει η μάνα στα μάτια του Ιησού. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, με τη Θριάτος εφανερώθη προσκύνηση του Καλλιγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητό δε Υιό ονομάζουσα και το νεύμα διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριος Χριστός ελέησον και Χριστός ελέησον. Αμήν. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πνευματική χρονιά. Πνευματική χρονιά. Λοιπόν, να φέρω μαχαίρι για την πίτα τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, αμέσως. Και κάνα νεράκι άμα θέλετε. Ναι, αμέσως. Αυτό είναι... Σάρκα, ρε. Και τι δεν κάνει η σάρκα. Και τι δεν κάνει η σάρκα. Λοιπόν, έχει δώσει ευχαρίσματα σε πολύ σε πολλούς Άγιους. Ειδικά όμως. Τα ρίσματα για μάτων, όπως οι Άγιοι Ανάγιοι. Ειδικά όμως, αν προσέξουμε, συγγνώμη παρ' μαμίς, σε διακόπτε, σε διακόπτε λίγο, αν προσέξουμε όμως την Αποκάλυψη, μέσα. Κανείς. Βλέπουμε ότι τελικά η προφητεία των πατέρων... Αθηνά, φέρε από κάτω να βάλουμε κάτι εδώ. Και όπως έχει πει ο Θεός τον Ιωάννη να γράψει την Αποκάλυψη, βλέπουμε τελικά πώς θα γίνει εμείς. Που το καταλάβει δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία αυτή της Αποκάλυψης. Δηλαδή θα γίνουν έτσι κατά πράγματα στον καιρό που μας έρχεται το Αντίχριστο ως πλησιάζουμε. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να εφησυχαζόμαστε και να βγούμε από τη στιγμή. Γιατί μερικοί μπορεί να το βλέπουν και έτσι ότι η ιστορία έχει γραφτεί έτσι. Οι Άγιοι Πατέρες ήταν αυτό, ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Άρα είναι το τέλος μας. Εγώ πιστεύω ότι προσωπικά ο καθένας πρέπει να κοιτάξουμε αυτά που έχουν κάνει όλοι οι πατέρες μας που έχουν μαρτυρήσει και να μην εφησυχαζόμαστε. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ιστορία
τελικά δεν πρόκειται να αλλάξει. Άλλη, η προφητεία που έχει πει ο Θεός στον Ιωάννη που θα γίνει. Όλα αυτά θα γίνουν. Θα γίνει, ναι.